Την 23η μέρα του πολέμου στην Ουκρανία μετά την απαράδεκτη και καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας. Ο λαός της Ουκρανίας πληρώνει με το αίμα του τη σκακέρα που στήθηκε στη χώρα του από τη διασπασμένη αστική τάξη της ίδιας της χώρας με αντιπάλου στην καπιταλιστική Ρωσία από τη μια και τη ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη, με σκοπό να βάλουν χέρι στον ενεργειακό πλούτο της, τις αγορές και τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, τη γεωστρατηγική της θέση. Αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος μεταξύ ληστών και την πληρώνουν οι λαοί. Η αλληλεγγύη μας στους λαούς που υποφέρουν δεν μπορεί να γίνει με την επιλογή του μέρους του ενός από τους δύο ληστές. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Είμαστε με τους λαούς ενάντια στους υπεριαλιστές και τον πόλεμό τους. Σε αυτόν τον πόλεμο εμπλέκεται με ευθύνη της σημερινής αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων ενεργά και η χώρα μας στο πλευρό του ληστρικού στρατοπέδου των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρέλαση των νατοϊκών πλοίων δεν είναι άσχετη από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα νατοϊκά τάγκς μεταφέρονται σε απόσταση αναπνοής από το μέτωπο. Τα περί άμυνας και περί ασκήσεων δεν μας πείθουν. Οι ασκήσεις πρόβες πολέμου δεν θα είναι για πάντα πρόβες. Η Επιτροπή Αγώνα καλεί τους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής να δηλώσει την αντίθεσή του στη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε άντρο μερίδας υπεριαλιστών και στόχο των ανταγωνισμών τους. Ήδη ο πόλεμος, βλέπουμε τις συνέπειες, έχει συνέπειες για το λαό μας με τις τεράστιες επιπλέον αυξήσεις στο ρεύμα, τα καύσιμα, τα τρόφιμα. Κανείς να μην δεχτεί να πληρώσει ο λαός. Απαιτούμε να σταματήσει ο υπεριαλιστικός πόλεμος, να σταματήσει αμέσως η συμμετοχή και η εμπλοκή της Ελλάδας με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε πρόσχημα. Να κλείσουν τώρα όλες οι στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη χώρα μας που αξιοποιούνται ως ορμητήρια πολέμου.